Εγώ λοιπόν είμαι η Σίλβια. Πριν 5 χρόνια παντρεύτηκα και πριν 2 χρόνια χώρισα. Έτσι όπως το ακούτε. Δεν έκανε τελικά αυτός ο άνθρωπος για μένα. Άλλη πάστα γυναίκα εγώ και από άλλο κόσμο θα έλεγα εκείνος. Έτσι, επέστρεψα πάλι εδώ, στο πατρικό μου. Οι γονείς μου μένουν στο κάτω πάτωμα και εγώ μόνη μου στο επάνω. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και με στηρίζουν όσο μπορούν, γιατί είμαι άνεργη. Ψάχνω βέβαια δουλειά, αλλά πού. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα προς το παρόν. Και από λεφτά παίρνω καμιά φορά από τη σύνταξη το δικό μου κανένα χαρτζιλίκι, αλλά μη φανταστείτε. Λίγα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν έχω βρεθεί και έχω καταχρεωθεί με βερεσέδια απέναντι στο περίπτερο του Λευτέρη. Ο Λευτέρης είναι στην ηλικία μου, παιδί εδώ της γειτονιάς μια ζωή. Σχεδόν μαζί μεγαλώσαμε και πάντα αυτό το παλικάρι, μια ολόκληρη ζωή, με γουστάρει. Μια φορά μάλιστα πριν γνωρίσω τον πρώην άντρα μου, μου το είχε πει. «Ρε Σίλβια», μου λέει. «Εγώ σε βλέπω σοβαρά», μου είχε πει τότε. «Αλλά δεν ήθελα εγώ τότε δεσμεύσεις και δεν έκανα τίποτα μαζί του. Από τότε που χώρισα λοιπόν και επέστρεψα, όλο με γυροφέρνει όποτε με βλέπει. Εγώ βέβαια δεν τον αποπέρνω, γιατί μετά θα κοπεί η πίστοση και μαύρο φίδι που με έφαγε μετά. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και λίγα αυτά που του χρωστάω. Πρέπει να είναι πάνω από 500 ευρώ». Τις προάλλες λοιπόν, ως συνήθως δεν είχα μία, και πήγα στο περίπτερο. «Ρε Λευτέρη», του λέω, «θα μου δώσεις κάποια πραγματάκια και να τα βάλεις πάλι στο λογαριασμό μου?» «Τι ρωτάς, ρε Σίλβια», μου λέει. «Αφού ξέρεις. Το περίπτερο είναι δικό σου. Γουστάρεις να το σηκώσεις όλο? Χαλάλη σου, κοριτσάρα μου. Όλο τέτοια», μου λέει, «γι' αυτό αποφεύγω να πηγαίνω. Αλλά άμα δεν έχεις μία, τι θα κάνεις?» «Να σου πω κάτι», μου λέει η Σίλβια. «Ακόμη σοβαρά σε βλέπω. Έλα ρε Λευτέρη», του λέω. «Αφού βλέπεις την κατάστασή μου. Έλα ρε Σίλβια να βγούμε το βράδυ για φαγητό. Εγώ», μου λέει, «μόνος μου είμαι και δεν βγαίνω ποτέ. Εσύ πάλι όλο κλεισμένη μέσα σε βλέπω. Έλα να βγούμε το βράδυ. Στο φιλικό», μου λέει. «Αφού ξέρω ότι δεν με θες». Έτσι μου είπε. Παιδιά, δέχτηκα. Είχα και καιρό να βγω και είπα μέσα μου, γιατί όχι. Χαρές να δείτε ο Λευτέρης μόλις του είπα ότι δέχομαι και το βράδυ να το δείτε. Σκέτος κούκλος. Κουστούμια ο Λευτέρης, γραβαντιά και δεν συμμαζεύεται. Με πήγε λοιπόν για φαγητό, μετά για ποτό και γυρίσαμε πίσω γύρω στις 2 η ώρα. Ήταν να πάμε ο καθένας στο σπίτι του. «Να ξέρεις», μου λέει, «είμαι 41 χρονών και η σημερινή βραδιά ήταν η πιο όμορφη της ζωής μου». Μετά για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε. Απλά με κοιτούσε στα μάτια. «Να ξέρεις», μου λέει, «θα σε παντρευόμουνα αύριο το πρωί αν ήθελες». «Κάτσε ρε Λευτέρη», του λέω, «να σε ξεχρεώσω πρώτα που σε έχω ταράξει στα βερεσέδια και μετά βλέπουμε», του λέω. «Έλα ρε Σίλβια, ποια βερεσέδια? Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν έχω γράψει», μου λέει, «ποτέ μου τίποτα. Αν δεν με θες», μου λέει, «είσαι ελεύθερη να κάνεις τη ζωή σου. Εγώ δεν θα σε ξαναενοχλήσω ποτέ. Αλλά να ξέρεις», μου λέει, «το περίπτερο είναι το μοναδικό πράγμα που έχω και θα είναι πάντα δικό σου. Μακάρι», μου λέει, «να είχα τον ουρανό μετάστρα. Θα σου τα χάριζα από καρδιάς. Αλλά το μόνο που έχω είναι ένα περίπτερο και είναι δικό σου. Να το ξέρεις». Παιδιά, δεν άντεξα. Μόλις μου είπε αυτά, τον αγκάλιασα στη μέση του δρόμου και το φίλησα. Μετά, τον πήρα παραμάζεμα και τον ανέβασα πάνω στο δωμάτιό μου. Εκεί να δείτε αγάπες που του έκανα του Λευτέρη. Όλη νύχτα, κάναμε παιχνίδι στο δωμάτιό μου και ο Λευτέρης κοιμήθηκε εκεί. Το πρωί που ξύπνησα, αυτός κοιμότανε ακόμη. Έμεινα στο πλάι του και τον κοίταζα. Μόλις ξύπνησε και με κοίταξε, χαμογέλασε. «Θέλω να σου πω κάτι», του λέω. «Θέλω να σε παντρευτώ». Πριν 2,5 μήνες έγινε ο γάμος. Παντρεύτηκα το Λευτέρη. Όλα αυτά σας τα λέω μέσα από το περίπτερο. Πρέπει να κλείσω όμως, γιατί ήρθαν πελάτες. Sorry, αλλά πρέπει να εξυπηρετήσω. Ίσως τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, γιατί είμαι και έγκυος, να σας πω τη συνέχεια.
Τα λέμε, παιδιά, γεια σας.